ένα από τα τελευταία θύματα του περιγράφει στον Αλφα τον τρόπο με τον οποίο της επιτέθηκε ο 29χρονος πριν από περίπου 10 μέρες. Στην ώρα στο Πειραιά, πνεύματα. Και 10 μέτρα πριν από την πόρτα του Ιούμου, κατάλαβα ότι κάποιος είναι πίσω μου και με ακολουθεί. Ως 5 με 30, με ελαχρινός, αξίριστος, αδύνατος. Και μου λέει, μένω κι εγώ εδώ, να πούμε. Και του λέω, δεν το θυμάμαι να μένετε εδώ. Και μου λέει, είμαι καινούριο. Μου μίλαγε πάρα πολύ φυσιολογικά, αλλά τα μάτια του γυάλιζαν, είχε ένα γέλιο, χωρίς να μπορούσα να το μυθολογήσω. Η 23χρονη έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με το δράστη στην είσοδο του σπιτιού της. Υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά και τον ρωτά εάν μένει σε αυτήν εδώ την πολυκατοικία. Εκείνος της απαντά ότι νίκιασε ένα διαμέρισμα πριν από λίγες μέρες. Η κοπέλα δεν πείθεται και του ζητά να της δείξει τα κλειδιά του. Τότε εκείνος την πιάνει από το στόμα και της πρόχνει βία στην είσοδο της πολυκατοικίας. Πολλά αυτά δεν είναι τα κλειδιά του. Αυτό τα χάσε λίγο γιατί κόμπλαρε. Και αφού είχα βάλει ήδη τα κλειδιά στην πόρτα και έσπρωξε, την πόρτα θα φέρει δίπλα. Με κόλλησε λίγο και μου έκλεισε το στόμα. Εγώ άρχισα να φωνάζω, άρχισα να ουλιάζω. Η 23χρονη, όταν αντιλήφθηκε ότι κινδυνεύει, πρόλαβε να τηλεφωνήσει στη φίλη της. Προσπαθούσε να μου πάρει το κινητό να το κλείσει. Απλά εγώ το είχα κολλημένο σπαθί και δεν τον άφηνα. Και του λέω ότι ακούω το κινητάω και έρχομαι. Έφυγε, μου πήρε το σαντάκι και άρχισε να τρέχει. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ο δράστης επιτέθηκε σε μια 15χρονη κοπέλα. Ακολούθησε την κόρη μας και όταν εκείνη μπήκε στην πολυκατοικία, μπήκε και αυτός μαζί της στο ασανσέρ. Τη θόπευσε σε διάφορα σημεία του σώματος, χωρίς να προβεί ευτυχώς σε άλλες χειδαιότητες.